Και σήμερα καλεσμένος μας, και θέλω να τον καλημερίσω, είναι ο κύριος Γρηγόρης Δικαίος, διευθυντής ακαδημαϊκού προσανατολισμού φοιτητών στο City College, University of York Europe Campus. Κάποιος με έχει ματιάσει πρωί και κάνω δύο σαρδάμ ταυτοχρόνως. Λοιπόν, κύριε Δικαίε, θέλω να σας καλημερίσω και να σας καλωσορίσω στην εκπομπή μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την ευγενική πρόσκληση. Εμείς χαιρόμαστε πολύ που είσαστε μαζί μας, γιατί θεωρώ ότι έχουμε να πούμε τόσο πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, μιας και βρισκόμαστε ήδη στις αρχές Σεπτεμβρίου, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για να πάρουν οι υποψήφοι φοιτητές τις αποφάσεις τους σχετικά με τις σπουδές τους, και εφόσον έχουν βγει και τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, νομίζω ότι είσαστε ο καταλληλότερος άνθρωπος και για να μας λύσετε απορίες, αλλά και για να μας δώσετε κατευθύνσεις. Αυτό θα ζητήσουμε από εσάς σήμερα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το πρώτο που θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αφορά στη σωστή επιλογή ενός προγράμματος σπουδών. Αυτό, αλήθεια, πόσο σημαντικό είναι, κύριε Δικαίε? Θεωρώ ότι είναι από τα σημαντικότερα πράγματα για τη ζωή ενός ανθρώπου. Δεν μιλώ μόνο απλώς ενός νέου ανθρώπου, αλλά κάθε ανθρώπου. Αν λάβει κανείς υπόψη του πόσες ώρες κάθε μέρα πλέον ξοδεύουμε στον χώρο της εργασίας μας, κατανοείται ότι όταν έχεις επιλέξει ένα επάγγελμα το οποίο σου δίνει και μία συναισθηματική ικανοποίηση με αυτό που κάνεις, δημιουργεί και μία άλλη διάσταση στην προσωπική σου ζωή. Αντίθετα, αν η επιλογή είναι τέτοια η οποία είναι δεσμευτική για την υπόλοιπη ζωή σου, σαφέστατα κατανοείται ότι οι άνθρωποι δεν μπορεί να είναι χαρούμενοι κάνοντας μία δουλειά η οποία δεν τους αποδίδει συναισθηματικά αυτό το οποίο έχουν ονειρευτεί. Δεν μιλώ μόνο για την οικονομική ανταμοιβή, μιλώ και για την συναισθηματική, την ψυχική ανταμοιβή που κάθε άνθρωπος μπορεί να απολαμβάνει μέσα από την εργασία του. Νομίζω ότι αυτό που αναφέρατε είναι και το σημαντικότερο, γιατί ξέρετε, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις παιδιών που έχουν δώσει εξετάσεις, έχουν περάσει σε μια σχολή, να το πω πολύ απλά και λαϊκά, που έτυχε να περάσουν, δεν ήταν η επιλογή τους, δεν ήταν αυτό που τους ικανοποίησε, και τελικά έχουν καταλήξει να κάνουν κάποιο άλλο επάγγελμα. Οπότε νομίζω ότι αυτή η σκέψη σας σίγουρα αντανακλά και το περισσότερο ποσοστό των ανθρώπων που μας ακούνε, και προσωπικά αν θέλετε, της δικής μου σκέψης. Τώρα, να πάμε στο City College, μιας και είστε εκπρόσωπος του City College, University of York Europe Campus. Γιατί κάποιος θα έπρεπε να επιλέξει το City College? Είναι μια σημαντική ερώτηση που καθορίζει πιθανόν την επιλογή κάποιου νέου ανθρώπου. Εάν κάποιος δεν επιλέξει το δημόσιο πανεπιστήμιο ή το δημόσιο τρόπο εκπαίδευσης, έχει πάρα πολλές εναλλακτικές μπροστά του. Δεν θα ήθελα απλώς να αναφέρω γιατί απλώς το City College. Παρ' όλα αυτά, επειδή με ρωτάτε συγκεκριμένα, θα απαντήσω. Το City College δεν είναι απλώς ένα κολέγιο το οποίο έχει επιλέξει να έχει μία συνεργασία με κάποιο ίδρυμα του εξωτερικού. Εδώ και πάνω από 30 χρόνια το City College έχει εδραιώσει στη Θεσσαλονίκη την φήμη ενός ιδρύματος το οποίο είναι πολύ υψηλό στα στάνταρ του, στις επιδόσεις του και στις απαιτήσεις. Δεν είναι, όπως είπα, μια απλή συνεργασία, αλλά έχουμε την μεγάλη τιμή να έχουμε γίνει πλέον το Ευρωπαϊκό Campus, Ευρωπαϊκό Κέντρο Σπουδών ενός κορυφαίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου του York. Αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια για το Πανεπιστήμιο του York για τους ακροατές, διότι δεν είναι όλοι γνώστες των πραγμάτων. Φυσικά το Πανεπιστήμιο και θα θέλαμε, ναι. Το Πανεπιστήμιο του York είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Η Βρετανία έχει περίπου 180 πανεπιστήμια και ανώτατες σχολές. Το Πανεπιστήμιο του York είναι πάντα στην κορυφή των 20 καλύτερων πανεπιστημίων. Έχει 6 φορές λάβει το τιμητικό βραβείο της Βασίλισσας ως το πλέον καινοτόμο πανεπιστήμιο. Είναι μέρος του περίφημου Russell Group. Το Russell Group ήταν μια επιτροπή σοφών που έβαλε πολύ υψηλές προδιαγραφές στα βρετανικά πανεπιστήμια, μια επιτροπή σοφών του Υπουργείου Παιδείας και του Ηνωμένου Βασιλείου,
και είναι μέρος του Russell Group. Μόνο 24 πανεπιστήμια ανήκουν στο Russell Group, έτσι, για την πληροφόρηση των ακροατών σας. Και μέσα σε αυτά είναι νούμερο ένα πανεπιστήμιο για τα μαθησιακά αποτελέσματα στους φοιτητές. Νούμερο 2 για την ποιότητα της δασκαλίας, έχει λάβει χρυσή διάκριση για την ποιότητα της δασκαλίας. Είναι το 10ο ισχυρότερο πανεπιστήμιο όσον αφορά την ποιότητα της έρευνας και την επίδραση της έρευνας και στην κοινωνία και στην επιστήμη. Αυτό λοιπόν το κορυφαίο πανεπιστήμιο βρίσκεται πλέον στην Ευρώπη και στην Ευρώπη. Το ευρωπαϊκό του κάμπους βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, μεγάλη τιμή για την Ελλάδα, μεγάλη τιμή για τη Θεσσαλονίκη, και είναι το City College. Το City College λοιπόν είναι ένα διεθνές ίδρυμα. Έχουμε φοιτητές από 60 χώρες που σπουδάζουν κοντά μας. Οι μισοί φοιτητές μας είναι ξένοι. Έχουμε πλέον φοιτητές ακόμα και από μακρινές χώρες. Και μάλιστα φέτος με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι ενώ συνήθως φεύγανε φοιτητές μας για να πάνε στη Μεγάλη Βρετανία, φέτος βλέπω ότι έχουμε Άγγλους φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν και κάνουν εγγραφή να σπουδάσουν στο City College στη Θεσσαλονίκη. Και είναι χαρά μας μεγάλη να υποδεχόμαστε όλες αυτές τις εθνότητες. Πιστεύω ότι μέσα από αυτήν την διεθνή επικοινωνία και επαφή εισφυρελατούνται όχι μόνο ακαδημαϊκές γνώσεις και καριέρες, αλλά ταυτόχρονα εισφυρελατούνται και σχέσεις μεταξύ των φοιτητών από τις διάφορες χώρες, και αυτό βέβαια έχει και έναν εθνικό έτσι ρόλο λίγο ευρύτερο. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λέτε, και προσωπικά, παρά το γεγονός ότι γνωρίζω χρόνια τώρα το City College, δεν ήξερα όλες αυτές τις διακρίσεις, και κυρίως αυτό που μας έχετε αναφέρει, μάλλον η Θεσσαλονίκη έχει γίνει, θα λέγαμε, ο ομφαλός των πανεπιστημίων εδώ από την Ευρώπη, έτσι όπως μας το έχετε περιγράψει. Τώρα, να πάμε σε κάτι που αφορά επίσης τους ακροατές μας και όλους αυτούς που θέλουν να επιλέξουν το City College. Ποια πτυχιακά προγράμματα προσφέρετε, ή μάλλον θα το έλεγα καλύτερα, ποια πτυχιακά προγράμματα θα συστήνατε εσείς, και νομίζω ότι η δική σας γνώμη έχει βαρύνουσα σημασία. Κοιτάξτε, ως ίδρυμα κάνουμε τη δική μας την έρευνα και βλέπουμε όχι μόνο τι ζήτηση υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας, αλλά προβλέπουμε επίσης και τι πρόκειται να έρθει στην επόμενη δεκαετία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι ενώ κάποιοι κλάδοι σπουδών είναι πολύ ενδιαφέροντες, πάρα πολύ ενδιαφέροντες, από την άλλη μεριά περιορίζουν την επαγγελματική αποκατάσταση. Έτσι λοιπόν το City College, με γνώμονα πάντα την προοπτική εργασίας, πέρα από την εσωτερική ικανοποίηση για το αυτό που σπουδάζει κάποιος, έχει μία σειρά προγραμμάτων στην διοίκηση επιχειρήσεων και οικονομικών. Πολλοί λένε ότι έχει κορεστεί το επάγγελμα και ούτω καθεξής. Η δική μας η εμπειρία είναι τελείως διαφορετική. Η αλήθεια είναι ότι οι καλές εταιρείες ψάχνουν πολύ καλά εκπαιδευμένους νέους ανθρώπους. Δεν μιλώ απλώς για το να έχει κάποιος ένα πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων ή στα οικονομικά. Μιλάω να έχει ουσιαστική γνώση, γνώση εφαρμόσιμη, και να μπορεί να συμβάλλει από την αρχή σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Επίσης έχουμε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα στην αγγλική φιλολογία. Θα ήθελα να αναφέρω το Πανεπιστήμιο του York. Είναι το 4ο καλύτερο πανεπιστήμιο στη Μεγάλη Βρετανία στις σπουδές της αγγλικής φιλολογίας. Η ψυχολογία έχει πολύ μεγάλη ζήτηση, είναι το 10ο καλύτερο τμήμα ψυχολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, και βέβαια η πληροφορική, η οποία δίνει πραγματικές δυνατότητες σε ένα νέο να εξελιχθεί στον χώρο του προγραμματισμού. Θέλω να θυμίσω ότι σπουδάζοντας κανείς στο City College δεν παίρνει πτυχίο του City College, παίρνει πτυχίο του Πανεπιστημίου του York. Δηλαδή κάνει τις ίδιες σπουδές και αποκτά το ίδιο πτυχίο που θα έπαιρνε αν είχε πάει στο Βρετανικό Πανεπιστήμιο. Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι σπουδάζουν κοντά μας μπορούν επαγγελματικά να σταθούν σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Και δεν θέλω
να πω αυτό που ακούω καμιά φορά από τους νέους ανθρώπους. Θέλω να φύγω από την Ελλάδα. Ακούω κάποιους οι οποίοι μου λένε θέλω να μείνω στην Ελλάδα, δεν θέλω να φύγω. Ένα καλό ίδρυμα πρέπει να προετοιμάζει τους νέους ανθρώπους για οποιαδήποτε προοπτική. Δεν θέλουμε να φύγουμε οι νέοι μας από την Ελλάδα. Αυτό το περίφημο brain drain πρέπει να σταματήσει. Οι δικοί μας άνθρωποι πρέπει να μείνουν εδώ και να βοηθήσουν, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτής της χώρας, για την οποία όλοι είμαστε πολύ πολύ υπερήφανοι. Από εκεί και πέρα η προετοιμασία. Ναι, ναι, με συγχωρείτε που σας διέκοψα, αλλά ορμόμενοι από αυτό που είπατε, αν κάποιος φοιτητής, ακούγοντάς σας, υποψήφιος μάλλον φοιτητής, έτσι, ακούγοντάς σας τώρα, θελήσει να έρθει στο City College, είπατε ότι το πτυχίο του είναι ισάξιο με το πτυχίο του University of York. Εδώ στην Ελλάδα όλα αυτά τα πτυχία, και το ρωτώ πραγματικά με απορία, όλα αυτά τα πτυχία κανονικά αναγνωρίζονται ή υπάρχει κάποια άλλη διαφορά με το πτυχίο, για παράδειγμα, λέω εγώ, ενός δημόσιου ιδρύματος? Θα μιλήσω ειδικά για το City, δεν μπορώ να μιλήσω ως εκπρόσωπος των κολεγίων. Όχι, όχι, μόνο ωστόσο, για το City θα ήθελα να μου πείτε, ναι. Ωραία. Θα σας πω λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αναγνώρισης ισοτιμίας όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα. Οι απόφοιτοι μας παίρνουν το πτυχίο του York, παίρνουν όλα τα αναγκαία έγγραφα από το Πανεπιστήμιο και από εμάς, καταθέτουν τα έγγραφά τους στο Υπουργείο Παιδείας, στο τμήμα ATEN, το τονίζω, αυτοτελές τμήμα εφαρμογής ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όχι στο ΔΟΑΤΑΠ όπως μπερδεύονται κάποιοι, στο ΑΤΕΝ, και σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα παίρνουν επίσημο έγγραφο από το Υπουργείο Παιδείας ότι το πτυχίο τους τους προσφέρει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα που τους προσφέρει το αντίστοιχο πτυχίο του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου. Εξαιρετικά. Από εκεί και πέρα οι ορίζοντες είναι ανοιχτοί. Εξαιρετικά. Αυτό νομίζω ήταν το πιο σημαντικό που θα έπρεπε ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα να ακουστεί, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, μπερδεύονται και τα παιδιά και οι σπουδαστές και οι φοιτητές και αναρωτιούνται, τώρα θα πάω στο City, ας πούμε, θα έχω τα ίδια δικαιώματα? Απολύτως και θα τα έχουν. Αλήθεια είναι αυτό, γιατί ξέρετε, καμιά φορά μπαίνω και εγώ σε αυτά τα blog στα οποία κάποιοι άνθρωποι γράφουν είτε κακόβουλα είτε από κάποιες ατυχείς επιλογές δικές τους, εμπειρίες οι οποίες δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα γενικότερα. Καλό θα είναι κανείς να έχει πλήρη πληροφόρηση, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Όπως βλέπετε, εγώ είμαι πολύ ανοιχτός στις απαντήσεις. Μπορούμε να δώσουμε με εγγράφος και να δουν αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας οι οποίες δείχνουν καθαρά την αναγνώριση, και να λήξει επιτέλους αυτή η σύγχυση, η παραφιλολογία. Ξέρετε, στην Ελλάδα λίγο να είμαστε πληροφορημένοι, εμφανιζόμαστε ως ειδικοί. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Καλό είναι κανείς να ψάξει, και όσο πιο ενήμερος είναι, τόσο πιο συνετές επιλογές θα κάνει για τη ζωή του. Τώρα, κύριε Δικέ, μας μιλήσατε για εξαιρετικά ενδιαφέροντα με τα πτυχιακά προγράμματα στο City College, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και εξειδικευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα, δεν είναι έτσι? Μπορείτε να μας πείτε δύο κουβέντες και για αυτά, παρακαλώ. Βεβαίως. Όπως είπα και πάλι, προσπαθούμε να είμαστε έτσι στην πρώτη γραμμή της εξέλιξης. Θα σας αναφέρω μερικά μεταπτυχιακά με τεράστια ζήτηση. Παράδειγμα, μιλούσα πρόσφατα με μια πολύ μεγάλη εταιρεία και μου έλεγαν ότι έψαχναν άνθρωπο για το Business Analytics και κατάφεραν για τα γραφεία τους στην Αθήνα. Μιλάω για τεράστια εταιρεία, δεν χρειάζεται να αναφέρω το όνομα. Και βρέθηκε μόνο ένα άτομο στην Θεσσαλονίκη, δεν βρίσκαν υποψηφίους. Business Analytics and Decision Sciences, πάρα πολύ σημαντικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Risk Management και Banking, πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε ένα καινούριο πρόγραμμα που δεν υπάρχει αλλού αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στην νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταπτυχιακό στο Neuromarketing. Πώς πλέον η επιστήμη της νευροψυχολογίας συνδέεται με το μάρκετινγκ και την έρευνα της αγοράς. Ένα κορυφαίο πρόγραμμα το οποίο έχουμε στήσει σχετικά με την ναυτιλία και τη διοίκηση λιμένων Πειραιός. Logistics, πολύ σημαντικό. Η Θεσσαλονίκη γίνεται και θα γίνει ακόμα ένα ισχυρό κέντρο διαμετακομιστικό.
πρέπει να έχουμε τους ανάλογους ανθρώπους, μεταφράσεις, στη μετάφραση, μεταπτυχιακό στη μετάφραση, στη διδασκαλία της αγγλικής ως δεύτερη γλώσσα, νευροψυχολογία ή συμβουλευτική ψυχολογία με πρακτική, η οποία μάλιστα δίνει τη δυνατότητα άσκησης επαγγελματός ακόμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η πληροφορική. Θα ήθελα να αναφέρω συγκεκριμένα, υπάρχει ένα πρόγραμμα, το Software Development, το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρώτο πτυχίο από κάποια άλλη σχολή, όχι σχετική με την πληροφορική, και ετοιμάζει σε μεταπτυχιακό επίπεδο ανθρώπους να γίνουν εξαιρετικοί προγραμματιστές και να αλλάξουν καριέρα. Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες πολλές, αρκεί κανείς να τις αναζητήσει. Και μία τελευταία κουβέντα να πω, αν μου επιτρέπετε, στα μεταπτυχιακά. Βεβαίως. Θα ήθελα να αναφέρω κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ίσως πλήρως κατανοητό. Τρέχουμε αυτή τη στιγμή το Executive MBA πρόγραμμα. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που δεν απευθύνεται σε νέα παιδιά που μόλις έχουν τελειώσει, αλλά σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια εργασιακή εμπειρία και κάποιες προϋποθέσεις. Είναι το ισχυρότερο Executive MBA πρόγραμμα που τρέχουμε από Θεσσαλονίκη και το τρέχουμε εκτός από τη Θεσσαλονίκη, στη Σόφια, στο Βουκουρέστι, στο Βελιγράδι, στο Κίεβο Ουκρανίας, Γερεβάν Αρμενίας, τη Φλίδα Γεωργίας, Μπακού Αζερμπαϊτζάν. Μιλάμε λοιπόν για το ισχυρότερο Executive MBA στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη και οι απόφοιτοί μας, εκτός από το MBA πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του York, λαμβάνουν δεύτερο MBA πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, ένα από τα 150 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου με 18 νομπελίστες, δηλαδή λαμβάνουν διπλό πτυχίο. Και στη συνέχεια, εάν επιθυμούν, μπορούν να λάβουν ακόμα και το μεταπτυχιακό τίτλο από το Charter Management Institute. Και όλα αυτά γίνονται στη Θεσσαλονίκη και από την Θεσσαλονίκη. Τώρα αν το ακούει κάποιος αυτό, ίσως και να μην μπορεί να το πιστέψει. Η αλήθεια είναι ότι έχετε καταρθώσει να κάνετε την Ελλάδα, θα το επαναλάβω, τη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, τον ομφαλό των πανεπιστημίων. Αυτά τα προγράμματα που μας έχετε πει, κύριε Δικέ, τόσο τα προπτυχιακά όσο και τα μεταπτυχιακά, πραγματοποιούνται και στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Είναι κυρίως τα μεταπτυχιακά είναι όλα αγγλόφωνα. Mm-hmm. Όσον αφορά το πρώτο πτυχίο, το bachelor's, είναι κυρίως αγγλόφωνο, ωστόσο αν έχουμε ελληνόπουλα τα οποία τα αγγλικά τους δεν είναι στο επίπεδο το οποίο το πανεπιστήμιο απαιτεί για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν, αντί να μπουν στο τριετές πρόγραμμα το οποίο είναι αγγλόφωνο από την αρχή, μπαίνουν σε ένα τετραετές πρόγραμμα, τα δύο πρώτα χρόνια τα μαθήματα είναι στα ελληνικά, με παράλληλη ολοκλήρωση των σπουδών τους στην αγγλική γλώσσα, γιατί το τρίτο και το τέταρτο έτος είναι υποχρεωτικά στην αγγλική. Και το τονίζω αυτό στο θέμα της αγγλικής γλώσσας, διότι καλός ή κακός, η αγγλική γλώσσα σήμερα είναι επαγγελματικό διαβατήριο. Οπότε όταν ένας νέος άνθρωπος έχει σπουδάσει στην αγγλική γλώσσα, για το υπόλοιπο της ζωής του έχει την δυνατότητα να διασφαλίζεται η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και να ανοίγονται και νέοι ορίζοντες. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα να πάμε και λίγο στα πιο πρακτικά, γιατί σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος της κουβέντας μας. Είμαστε στην περίοδο των εγγραφών, έτσι δεν είναι? Μέχρι πότε μπορεί κάποιος, αν θελήσει, να εγγραφεί στο City College, πού θα σας βρει και τι χρονικό περιθώριο έχει για την αίτησή του? Τα μαθήματά μας αρχίζουν 4 Οκτωβρίου και είμαστε αυτή τη στιγμή ανοιχτοί σε αιτήσεις από Έλληνες φοιτητές. Θυμίζω ότι οι ξένοι φοιτητές κάνουν περίπου μία χρονιά πιο πριν τις αιτήσεις τους. Ωστόσο, οι Έλληνες υποψήφοι, ξέρετε, με όλες αυτές τις καταστάσεις, είτε είναι στο πανεπιστήμιο και έχει μείνει κάποιο μάθημα και θέλουν να τελειώσουν, ή παίρνουν τις αποφάσεις τους μετά το λύκειο, μπορούν να μας βρουν στο site μας, εννοείται City College, University of York, Europe Campus, να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας, μπορούν να ζητήσουν εμένα. Τον κύριο Γρηγόρη, αν ζητήσουν, αυτομάτως οι συνεργάτες μου θα τους κανονίσουν ένα ραντεβού. Συναντάμε σε προσωπικό επίπεδο τους ανθρώπους, διότι οι ανάγκες είναι ατομικές, μπορούν θαυμάσια να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Η ενθάρρυνση είναι όμως, αν μου επιτρέπετε να πω, όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα, διότι μετά το Brexit, είναι μια λεπτομέρεια που πρέπει να την αναφέρω, πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι πλέον στην Βρετανία θα πλήρωναν πανάκριβα δίδακτρα και καταργήθηκαν πλέον και τα φοιτητικά δάνεια στην Βρετανία, στρέφονται πλέον στο City College, διότι κάνουν ένα πτυχίο εγκεκριμένο από ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο σε ένα πολύ χαμηλότερο κόστος, σε μια πολύ πιο οικονομική πόλη όπως είναι η Θεσσαλονίκη, και μην ξεχνάμε μια πόλη πολιτισμού, χαράς, ικανοποίησης. Φανταστείτε να περπατήσει κανείς ξένος φοιτητής στην παραλία ένα βράδυ. Κύριε Δικέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας έχετε πει, για όλες τις πληροφορίες που έχετε μοιραστεί με μας και κυρίως με τους ακροατές μας για την ενημέρωση, αλλά να σας πω και κάτι το οποίο, αν μου επιτρέπετε, το λέω και το πιστεύω. Αν δεν ήσασταν ο διευθυντής εκεί, θα σας πρότεινα οπωσδήποτε να γίνετε ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχετε εξαιρετική φωνή, κύριε Δικέ. Εξαιρετική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμά αυτό που λέτε. Να είστε καλά. Εύχομαι υγεία σε όλους μας. Να είμαστε όλοι καλά και καλή προκοπή στην εκπομπή σας και καλύτερες μέρες για την Ελλάδα μας, μέρες που τις αξίζουμε όλοι μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.